Και θα καλησπερίσουμε τώρα αμέσως τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο, τον Δημοτικό Σύμβουλο και Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης, ο τόπος της ζωής μας, για να συζητήσουμε μαζί και τη θέση της αντιπολίτευσης και το πώς κρίνει όλα τα έκτακτα μέτρα γενικότερα από τον Δήμο Καβάλας για την πανδημία του κορονοϊού, αλλά και ένα Δημοτικό Συμβούλιο που είχε πολλά χθες και ήταν ιστορικό να το σχολιάσουμε και αυτό, καθώς ήταν το πρώτο μέσω τέτοιας πλατφόρμας και σαν τηλεδιάσκεψη. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθετές σας. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με την δική σας κριτική όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων που έχει λάβει ο Δήμος Καβάλας για την πανδημία του κορονοϊού. Πώς τα βρίσκεται και αν πιστεύετε ότι θα έπρεπε να υπάρξουν βελτιώσεις? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, αυτές τις στιγμές δεν τίθεται θέμα αντιπολίτευσης ή συμπολίτευσης. Τίθεται θέμα ενός ανώτατου οργάνου που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, με επικεφαλή και μπροστάρι το Δήμαρχο Καβάλας, για να μπορέσουμε όλοι μαζί σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές να βοηθήσουμε και να συμβάλλουμε από τη μεριά μας ο καθένας για το καλύτερο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Τα άμεσα αποτελέσματα και την ενίσχυση προς τους δημότες και τους πολίτες που έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Πώς είδατε το... Βέβαια, ναι. Δεν είναι... Πείτε μου. Πείτε μου, κύριε Παπαδόπουλε, ολοκληρώστε. Όχι, ήθελα να πω, βέβαια, δεν είναι μόνο το τώρα. Θα πρέπει, πέρα από το τώρα και τα άμεσα μέτρα που θα πρέπει να πάρουμε και με αποφάσεις μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα πρέπει να σκεφτόμαστε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και όσο μπορούμε, γιατί πρέπει να κοιτάμε και την επόμενη μέρα. Mm. Δηλαδή, μετά το κλείσιμο της υγειονομικής αυτής κρίσης. Διότι υπάρχει και ανθρωπιστική κρίση και κοινωνική κρίση και εξελίσσονται πράγματα τα οποία είναι δύσκολα για μας, διότι έχουμε έναν αόρατο εχθρό. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε να είμαστε έγκαιρα προετοιμασμένοι, ήδη, θα έλεγα εγώ, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Τα έκτακτα και οικονομικά μέτρα που ανακοινώθηκαν και τη 500.000 ευρώ, κύριε Παπαδόπουλε, πώς σας φαίνεται σαν ποσό και αν πιστεύετε ότι όλα αυτά που πρέπει να συμπεριληφθούν στη συγκεκριμένη κοινωνική πρόνοια, ας το πούμε έτσι, όσον αφορά τα 500 χιλιάρικα, είναι αρκετά και θα φτάσουν γενικότερα για την αντιμετώπιση? Είναι πολλά αυτά που περιλαμβάνουν, όπως την πρόνοια, όπως γενικότερα το βοήθεια στο σπίτι, θέματα που αφορούν ακόμη και τη συνδρομή των γονέων σε ΔΟΚ αλλά και σε ευρυφωνηπιακούς σταθμούς. Είστε ικανοποιημένος με το οικονομικό σχέδιο που ακούσατε? Κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πω 2-3 πράγματα για να μην μπερδέψουμε βέβαια και τους τηλεθεατές, γιατί ο καθένας μας τώρα έχει τα δικά του θέματα και προβλήματα. Και θα ξεκινήσω λίγο από την αφεντερία, από την αρχή. Από τον Φεβρουάριο, από τον Γενάρη βέβαια γινόταν και εξελισσόταν μια κατάσταση, αλλά τον Φεβρουάριο επισημοποιήθηκαν κάποια πράγματα. Βλέπαμε και αντιλαμβανόμασταν ότι έρχεται ένας κίνδυνος, ο οποίος ήταν αόρατος. Και τον Φεβρουάριο, στις τέλη Φεβρουαρίου, αν θυμάμαι καλά, κάναμε μια πρώτη επιστολή και δημόσια και προς τον Δήμαρχο, τον οποίο είπαμε ότι, Δήμαρχε, ζούμε σε μια άλλη εποχή, υπάρχει μια υγειονομική κρίση, mm-hmm. και του βάλαμε κάποια στοιχεία και κάποιες προτάσεις το οποίο να πρωτοξεκινήσει για να σηκώσουμε μανίκια και να αρχίσουμε να δουλεύουμε για να προετοιμαζόμαστε. Mm-hmm. Το πρώτο και βασικό που έθεσα τότε στο Δήμαρχο Καβάλας, πέρα από τις συνεργασίες των φορέων που θα πρέπει να έχουμε ειδικά με τους ανθρώπους που έχουν την εξειδίκευση, είπα να συντονιστεί και να συνεδριάζει σε συχνή βάση το ΣΤΟ, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας. Είναι το όργανο του Δήμου, η πολιτική προστασία δηλαδή, που αυτό το όργανο μαζί με τους φορείς δείχνει ο καθένας σε τι ετοιμότητα βρίσκεται για να μπορέσουμε ο καθένας, αν θα συμπληρώσουμε ή θα αφαιρέσουμε ή θα προσθέσουμε, πράγματα τα οποία να ανταπεξέλθουμε στη υγειονομική κρίση που έρχονταν. Αυτό έγινε τέλη Φεβρουαρίου. Μετά τον Φεβρουάριο, επειδή βλέπαμε ότι υπήρχε μία καθυστέρηση και δεν είχα καμία επικοινωνία με τον Δήμαρχο, αναγκάστηκα μαζί με την ομάδα μας, γιατί ξέρετε, με το που ήρθε αυτή η υγειονομική κρίση, το πρώτο πράγμα που κάνεις, κρατάς μια ψυχραιμία, έχεις μια υπεύθυνη στάση και μια σύνεση, το οποίο δίνει τις οδηγίες πρωτίστως στον εαυτό σου και στην οικογένειά σου, στους δικούς σου ανθρώπους, για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις καταστάσεις. Σε δεύτερη φάση, εμείς οργανώσαμε το πολιτικό μας γραφείο και δώσαμε τις οδηγίες για να δουλέψουμε πάνω σε συγκεκριμένα μέτρα για να είναι προετοιμασμένος
ο Δήμος Καβάλας για να μπορέσει να βοηθήσει όλους τους καβαλιώτες. Και η τρίτη φάση δηλαδή ήταν αυτή που θα πρέπει να οργανώσουμε και την προσωπική μας δουλειά για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, διότι όπως καταλαβαίνετε στις δουλειές μας οι προσωπικές υπάρχουν πελάτες, υπάρχουν εκδηλώσεις, όλα αυτά τέλος πάντων ήταν μια κατάσταση μέσα σε όλο αυτό το φάσμα για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Η δεύτερη φάση που ήταν να οργανώσουμε το πολιτικό μας γραφείο, πέρα από το πρώτο αδελφικό τύπο που κάναμε, επεξεργαστήκαμε μαζί με φορείς, δηλαδή μαζί με τηλέφωνα που κάναμε και έκανα και προσωπικά σε αρμόδιους προέδρους, φορείς της αγοράς, της κοινωνίας, για να μπορέσουμε πραγματικά να πούμε κάποια μέτρα και να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε όλοι. Έτσι, πριν καμιά εβδομάδα, στείλαμε στον Δήμαρχο Καβάλας μια επιστολή, η οποία του είπαμε, Δήμαρχε, κοίταξε να φροντίσουμε και να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σωστά τους πολίτες. Γι' αυτό σου προτείνουμε κάποια μέτρα, που αυτά τα μέτρα δεν ήταν, ήταν μέτρα τα οποία ήταν να μπουν πάνω σε ένα τραπέζι, να γίνει μια συζήτηση και από εκεί και πέρα να γίνει και μια καλύτερη εξειδίκευση. Ούτως ή άλλως γνωρίζετε, εμείς ούτε υπηρεσίες έχουμε στα χέρια μας, ούτε ανθρώπους, αλλά επειδή γνωρίζουμε τα δεδομένα της κοινωνίας, ζούμε μες στην κοινωνία, είμαστε μέσα στην αγορά και καταλαβαίνουμε και συνεργαζόμαστε με όλους, είχαμε άποψη, ούτως ή άλλως 5 χρόνια, 6 χρόνια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο δουλεύουμε με μια σοβαρότητα και υπευθυνότητα και έτσι μιλήσαμε για συγκεκριμένα μέτρα. Βέβαια, ούτε εκείνη τη στιγμή είχαμε κάποιο τηλεφώνημα από τον Δήμαρχο Καβάλας για να μπορέσουμε έτσι να κάνουμε μια συζήτηση ή έστω να μας πει αν το έλαβε, πώς το είδε ή τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Τέλος πάντων, όμως, την κλείνω αυτή την παρένθεση. Δεν πειράζει. Προχωράει η ζωή, προχωράμε και νομίζω ότι στο τέλος θα βγάλουμε αποτελέσματα. Εκείνο που θέλω να σταθώ και να πω είναι ότι εμείς, σαν παράταξη, δεν περιμέναμε καμία πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Δηλαδή, δεν περιμέναμε κανένα νόμο από την κυβέρνηση. Βέβαια, δεν το κάναμε εμείς μόνο σαν παράταξη. Το κάναν και άλλοι δήμαρχοι. Δηλαδή, πήραν την πρωτοβουλία και μειώσαν φόρους, κάναν απαλλαγές από μισθώματα με δικιά τους πρωτοβουλία, γιατί βλέπαν και αφουγκραζόταν την κρίση. Δηλαδή, όπως παραδείγματος χάρη, ο Δήμαρχος Αθηναίων έλαβε μέτρα προτού βγάλουν πράξη νομοθετικού περιεχομένου από την κεντρική διοίκηση. Άρα, τι σημαίνει? Ότι ο Δήμαρχος και ο Δήμος είναι ένα κομμάτι βέβαια του κράτους και έχει και δικές του ευθύνες. Αυτές οι ευθύνες που του αναλογούν θα πρέπει να ανταπεξέλθει και μάλιστα άμεσα με ένα συγκεκριμένο σχέδιο, γιατί τα προβλήματα είναι τεράστια, είναι μεγάλα και πρέπει ο Δήμος να τους φροντίζει όλους. Τώρα, πάμε συγκεκριμένα προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήρθε η ώρα, μετά από όλο αυτό το διάστημα, 30-40 ημερών, να κάνουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Όταν πήραμε την ημερήσια διάταξη στα χέρια μας, όλες οι παρατάξεις, διαπιστώσαμε, κάναμε μια κοινή διαπίστωση ότι μέσα στα θέματα αυτά τα 15, αν δεν θυμάμαι καλά, δεν υπήρχαν μέσα θέματα εξειδικευμένα ή μέτρα στήριξης τα οποία θα γίνει ψηφοφορία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ενίσχυση, για τη βοήθεια των πολιτών, για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, για οποιοδήποτε μέτρα, τέλος πάντων, μετά από μια συζήτηση για να καταλήγαμε κάπου. Γιατί η κρίση, αυτή η υγειονομική κρίση του κορονοϊού, έπρεπε τα πρώτα 1, 2, 3, 5 θέματα να βρισκόταν στην ημερήσια διάταξη. Όπως παραδείγματος χάρη, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το κοινωνικό παντοπολείο θα έπρεπε να ήταν το πρώτο θέμα. Όπως παραδείγματος χάρη η διαμόρφωση και η αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το βοήθημα αλληλεγγύης θα έπρεπε να ήταν πρώτο θέμα. Αυτά τα θέματα και τα ζητήματα θα πρέπει να ήταν σε προτεραιότητα για το Δήμαρχο. Δεν το είχαμε δει αυτό και κάναμε μια επαφή μεταξύ μας οι παρατάξεις. Με πρωτοβουλία, θα έλεγα, εμένα με πήρε προσωπικά η κυρία Ιωσήφιδου. Και πρώτα, βέβαια, πρωτίστως η κυρία Δήμητρα Τσανάκα, να μπορέσουμε να κάνουμε από κοινού ένα δελτίο τύπου, ώστε να πιέσουμε και να ασκήσουμε μια πίεση στον Δήμαρχο, να του δώσουμε να καταλάβει ότι, Δήμαρχε, πρέπει άμεσα να πάρθουν μέτρα. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για κάποια μέτρα πρέπει να γίνουν και αποφάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο για να είναι σε ισχύ. Άρα, εμάς μας ανησυχεί το τώρα και η επόμενη μέρα και πρέπει να κάνουμε και μια συζήτηση για να δούμε πού θα καταλήξουμε. Με αυτή την έννοια, πήραμε την πρωτοβουλία όλες οι παρατάξεις, σχεδόν, οι οποίες στείλαμε επιστολή προσωπικά στον Δήμαρχο, να του πούμε ότι, κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που δεν το έχεις φέρει στην ημερήσια διάταξη,
φέρ' το σαν έκτακτο, να κάνουμε μια συζήτηση και να παρθούν κάποιες πρώτες αποφάσεις. Αναγκάσαμε τον Δήμαρχο Καβάλας, μετά από συζήτηση, και να γίνει κάποιος διάλογος και να παρθούν οι πρώτες αποφάσεις. Τα πρώτα μέτρα που αυτά αφορούσαν την κεντρική διοίκηση, δηλαδή πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, που βέβαια ο κύριος Δήμαρχος έκανε μια συνέντευξη και είπε ότι αυτά τα μέτρα είναι τα πρώτα μέτρα που παίρνω, αλλά σε συνεργασία με την κεντρική διοίκηση, γιατί ήταν πράξη νομοθετικού περιεχομένου, συν κάποιες άλλες αναφορές, κάποιες άλλες που έκανε, έπρεπε να συζητηθούν και να πάρθουν αποφάσεις. Mm-hmm. Το κάναμε μες στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι σε μια σωστή κατεύθυνση, αλλά θέλουν δουλειά, θέλουν επεξεργασία, γιατί ο Δήμαρχος βιάστηκε να κάνει συνέντευξη τύπου. Έδειξε ότι αυτές τις μέρες όλες δεν εργάζεται σε αυτήν την κατεύθυνση, στο να μπορέσουμε να κάνουμε ένα σχεδιασμό για να μπορέσουμε να φέρουμε μέτρα ανακούφισης και να δούμε και στην επόμενη μέρα πώς ακριβώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Οπότε η δική σας πλευρά ήταν... είναι ότι δεν έχουν γίνει αυτά που έπρεπε να γίνουν και υπάρχει μια καθυστέρηση. Κύριε Παπαδόπουλη, θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω και το θέμα με το στρατόπεδο Σιμακοπούλου και πώς σας φαίνεται η τοποθέτηση γενικότερα σε 28 δομές σε όλη τη χώρα μας. Σε 28 δομές λοιπόν φιλοξενία στην τοποθέτηση διοικητή τουλάχιστον για 3 μήνες. Πώς σας φαίνεται αυτή η εξέλιξη για το στρατόπεδο Σιμακοπούλου? Πρωτού σας πω 2 κουβέντες για το στρατόπεδο Σιμακοπούλου, θέλω να κλείσω λέγοντας ότι θέλει μια καλή δουλειά και επεξεργασία όλα τα μέτρα, διότι είναι στον αέρα ακόμη. Προσπάθησα βέβαια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να δώσω κάποιες κατευθύνσεις και να ενημερώσω για να γίνει ένας σωστός διάλογος και να γίνει μια ψηφοφορία σωστή και τεκμηριωμένη με συγκεκριμένες ημερομηνίες. Δεν τα καταφέραμε. Όμως πιστεύω στον επόμενο χρόνο να το δει ο Δήμαρχος και να το κάνουμε σωστά. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι το βοήθημα κοινωνικής αλληλεγγύης που ο Δήμαρχος έχει προϋπολογίσει 20.000 ευρώ. Mm-hmm. Του κάναμε συγκεκριμένη πρόταση και στείλαμε και δελτίο και σήμερα. Θα το λάβετε στα χέρια σας σε λίγο. Το οποίο εμείς προτείναμε στον Δήμαρχο ότι 300.000 ευρώ να κάνει ήδη μια αναμόρφωση για να μπορέσουμε να μπορέσουν να επωφεληθούν τουλάχιστον 500 άνθρωποι που σήμερα αυτή τη στιγμή πλήττονται. Τι θέλω να πω. Οι 20.000 που ήταν μέχρι σήμερα ο προϋπολογισμός για βοήθημα αλληλεγγύης, νομίζω ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ο Δήμαρχος είναι υποκρισία να λέει ότι ασχολείται με τον κόσμο και είναι ευαίσθητος και υπάρχει κοινωνική πολιτική από το Δήμο. Δεν είναι έτσι. Προσπαθούμε να πιέσουμε και να μας ακούσει ότι τα 300.000 πρέπει να τα βάλει και να κάνει μια πρώτη αναμόρφωση. Πρώτη θα έλεγα, γιατί έρχονται ακόμα πιο δύσκολα πράγματα. Τώρα μας χρειάζεται ο κόσμος και ο Δήμος πρέπει να είναι δίπλα στον κόσμο. Mm-hmm. Αυτό και κλείνω. Πηγαίνω τώρα στο στρατόπεδο Σιμακοπούλου που μου βάζατε το θέμα. Κοιτάξτε να δείτε. Ξέρετε ότι την προηγούμενη χρονιά λάβαμε μια γενναία, θα έλεγα, απόφαση. Γιατί? Ενώ ο Δήμαρχος απροετοίμαστα ήρθε στο Δήμο Καβάλας, δεν δουλεύει όπως πρέπει, δεν σχεδιάζει όπως πρέπει για να μπορέσει να μπορέσουμε να αποφύγουμε καταστάσεις, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ή να μην χάσουμε περιουσιακά στοιχεία, δυστυχώς συμβαίνει το αντίθετο. Και τι θέλω να πω. Είχαμε ένα πληθυσμό περίπου στους 300 ανθρώπους πρόσφυγες μετανάστες, όπως θέλετε, μέσα στο Σιμακοπούλου, το οποίο ο Δήμαρχος δεν κατάφερε να μπορέσει να αποτρέψει κάποιες καταστάσεις ή κάποια σχέδια, και έτσι αυτοί οι 300, αυτός ο πληθυσμός έχει αυξηθεί και νομίζω έχει πάει περίπου 1.000 ατόμων. Mm-hmm. Βέβαια, μέσα σε αυτόν τον πληθυσμό που υπάρχει στο στρατόπεδο Σιμακοπούλου, έγινε μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Δεχτήκαμε όλοι, και να υπάρχει μάλιστα με δέσμευση του Δημάρχου, ότι θα είναι μέσα στο Σιμακοπούλου, θα ελέγχει, θα μας ενημερώνει, για να μπορέσουμε ακριβώς να ξέρουμε τι συμβαίνει, να υπάρχει ένας έλεγχος. Αλλά παράλληλα θα ετοιμάζει και ένα σχέδιο αξιοποίησης, γιατί εμάς η πρότασή μας είναι ότι τα Σιμακοπούλου πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο αξιοποίησης, ώστε να δημιουργηθεί μια ανάπτυξη εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Περιγαλίου. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη σε αυτό το παραθαλάσσιο κομμάτι να το αναπτύξουμε, να τους το δώσουμε, να γίνει μια χρήση και επιχειρηματική και με σεβασμό στο περιβάλλον και με θεματικά πάρκα, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να τονίσουμε την οικονομία και να δώσουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης σε αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα, δυστυχώς, μετά από αυτό όλο το διάστημα, βλέπουμε έναν Δήμαρχο Καβάλας να μην κρατάει το λόγο του,
να μην τηρεί τη συμφωνία με το Δημοτικό Συμβούλιο και να μην τηρεί και την απόφαση ενός Δημοτικού Συμβουλίου, να μην ξέρουμε τι γίνεται εκεί μέσα και γίνομαι αυτή τη στιγμή αυστηρός με ποια έννοια. Γίνομαι αυστηρός διότι εκεί μέσα δουλεύουν δημοτικοί υπάλληλοι. Το προσωπικό που υπάρχει εκεί πέρα από τη ΔΟΜ, δηλαδή πέρα από τον Διεθνές Οργανισμό Μετανάστευσης, υπάρχουν και δημοτικοί υπάλληλοι μέσω του κοινοεκτελές προγράμματος, το οποίο είναι του Δήμου μας, δηλαδή, δημοτικοί υπάλληλοι, έτσι ακριβώς όπως το λέω. Αυτοί οι άνθρωποι, όταν πρωτοξεκίνησε αυτή η υγειονομική κρίση, δεν είχαν εκεί, έμαθα από πληροφορίες, ούτε τα απαραίτητα, δηλαδή υγειονομικό υλικό. Δεν είχαν ούτε γάντι, δεν υπήρχαν ούτε μάσκες. Δεν γινόντουσαν οι διαδικασίες ή δεν τηρούνταν οι οδηγίες που έλεγε η κεντρική διοίκηση. Ναι. Δηλαδή, αυτά όλα εκεί μέσα που συνέβησαν ή συνέβαιναν, ήταν πράγματα για μας απαράδεκτα και αδιανόητα. Και το καυτεριάζω τώρα αυτή τη στιγμή, διότι ο Δήμαρχος πρέπει να λάβει υπόψη του ότι εκεί μέσα, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, είχε την πλήρη ευθύνη, γιατί είχε και τη δέσμευση από το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε και να μας ενημερώνει και να μπορέσει να προετοιμάσει τις συνθήκες εκεί μέσα, διότι είναι ένας πληθυσμός που μένουν όλοι μαζί, δεν ξέρουν τη γλώσσα μας, οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και είχαν κάποιες άλλες νοοτροπίες, υπάρχουν κάποιες άλλες κουλτούρες. Άρα η έμφαση που δινότανε δεν είχε δοθεί. Και μάλιστα με ένα περιττό έτσι, περίσσιο θράσος, είχε ο Δήμαρχος να πει: πήγα και είδα ότι τα πράγματα εκεί μέσα είναι τραγικά. Ωραία. Μα αν είναι δυνατόν ένας Δήμαρχος Καβάλας πάρα πολύ να έχει επισκεφθεί το στρατόπεδο Δασμακοπούλου και να είναι σε μια κατάσταση τέτοια ώστε να αναγκάσει τώρα την κεντρική διοίκηση να πει ότι θα βάλουμε διοικητές για να μπορούμε αυτό που δεν κάνατε εσείς, Δήμαρχε, να το κάνουμε εμείς. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω να πάνε όλα καλά. Όλα καλά. Το Δασμακοπούλου να είναι για αξιοποίηση, όλα να λυθούν για όλους τους ανθρώπους. Καλή δύναμη, να είμαστε ενωμένοι, ψυχραιμία, σύνεση και ομοψυχία. Για να μπορέσουμε με πολλή δουλειά και ένα σωστό σχεδιασμό να περάσουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεσμεύομαι και για επόμενο τηλεοπτικό ραντεβού μας στο Skype να έχουμε, γιατί δεν θα σταματήσουν οι εξελίξεις. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Λοιπόν.